περιβαλλοντικό έγκλημα δίχως τέλος στο μικρό φράγμα Ηνίου. Εδώ και 15 ημέρες δημότες αντικρίζουν το μαύρο νερό στο ποτάμι με ό,τι αυτό συνεπάγεται και το περιβάλλον και τις καλλιέργειες. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει κάθε χρόνο να έχουμε αυτό το πρόβλημα. Αυτό το μαύρο ποτάμι τρέχει 15 μέρες και καταλήγει στον αναποδάρι ποταμό και κατ' επέκταση στη θάλασσα. Είναι κατσίγαρος. Κατσίγαρος βέβαια. Κατσίγαρος είναι. Δεν ξέρω αν είναι και με άλλα λίμματα μαζί. Αρδεύουμε και κυπευτικά και ζώα και έχουμε και διατηρούμε εδώ πέρα και μια πανίδα και μια χλωρίδα η οποία είναι ιδιαίτερος ξεχωριστή. Στελέχη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης έλαβαν δείγματα νερού προκειμένου να εντοπιστεί η πηγή του κακού. Ελιές, αμπέλια, κυπευτικά, ζώα. Ζώα ποτίζουν από αυτά που δεν πρέπει. Γιατί τώρα μας βάλει κατσιγάρους μέσα να βάλει, λίματα. Τα λίμματα. Δεν είναι ωραίο, πώς το λένε. Δηλαδή, συνέχεια κάνω παρατηρήσεις, παίρνω την περιφέρεια, τον αντιπεριφερειάρχη, τα πάντα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι πρόκειται για κατσίγαρο και όπως δήλωσε ο Νίκος Ξυλούρης, ασυνείδητοι έριξαν κατσίγαρο από το δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού στο Αρκαλοχώρι, προκαλώντας ζημιές και στον βιολογικό. Η κουβέντα που κάναμε με τον Δήμαρχο το Σάββατο το πρωί ήταν αυτή, ότι ο βιολογικός έχει χαλάσει και έχει χαλάσει. Όταν πέσουν μέσα κατσίγαροι, πάβει να λειτουργεί η βιολογία της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού. Δηλαδή πετάμε τον κατσίγαρο στα ρέματα. Τώρα δεν είναι σοβαρά πράγματα, να το πω έτσι απλά, να το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ο στόχος δηλαδή είναι να μαζέψουμε το λάδι, καλώς έτσι πρέπει να είναι, και το περιβάλλον να σπάει οπουδήποτε. Τη δεκαετία του 70 θυμόμαστε αυτό το χάλι. Ύστερα ο ποταμός, που λέει και ο κύριος Ρολάκης, δεν είναι ότι τα μαύρα ζουμιά είναι μόνο του βιολογικού απεξέργαστα λίμματα. Αυτό το μαύρο το καλοκαίρι δεν έτρεξε. Τρέχει το χειμώνα, που είναι τα ελαιοργία. Όπως εκτιμά ο αντιπεριφερειάρχης, λόγω της μεγάλης παραγωγής ελαιολάδου, πιθανό να καταγράφεται αδυναμία διαχείρισης του κατσίγαρου, με τον ίδιο να τονίζει ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, στέλνοντας τα δικά του μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση. Είμαστε εδώ για να τους δώσουμε και εναλλακτικές λύσεις. Μπορούμε να τους αδειοδοτήσουμε και άλλες εγκαταστάσεις για να τα αποθηκεύουν τον κατσίγαρο. Δεν στέκει στον πολιτισμό μας να ανοίγουμε τα φρεάτια του βιολογικού και να ρίχνουμε μέσα κατσίγαρο. Δηλαδή, χαλάμε και τον βιολογικό. Ίσως πρέπει να υπάρξει ένας έλεγχος περισσότερο και στα βιτία, στα βιτιοφόρα, στα οχήματα που κάνουν. Και από άλλη πηγή μόλυνσης, δεν είναι. Αυτό δεν το ξέρουμε. Οι αρμόδιοι θα το βρούνε. Τα χτυπήματα στο περιβάλλον είναι απανωτά. Και στην Αγία Ειρήνη στα Σπήλια, ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε εικόνες ντροπής. Βρωμίζουν τα πηγάδια, βρωμίζουν οι γεωτρήσεις εδώ και καταλήγει προφανώς και στη θάλασσα που αφορά όλους. Ζωή δεν υπάρχει τώρα εδώ μέσα σε αυτό, δεν μπορεί να πιει ζώο από αυτό το νερό και δεν μπορείς να ποτίσεις κιόλας. Δεν σας κρύβω ότι συναισθηματικά αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Κάτοικοι αναφέρονται στην περιβαλλοντική απειλή, η οποία φέτος ξεκίνησε πολύ νωρίς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, προκαλώντας τεράστια οικολογική καταστροφή.